Καλημέρα. Πάμε να καλημέρισουμε τον Μπάμπη. Καλημέρα σας, κύριε. Πώς είσαι? Πώς είστε? Πώς τα είδες εχθές όλα τα συστήματα εκεί? Ποια απ' όλα. Ποια απ' όλα θα μου πει. Το πολιτικό σκηνικό έχει δύο πυλώνες. Μπράβο. Ο ένας πυλώνας είναι ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, για τον οποίο είπαμε πολλά πράγματα. Ο δεύτερος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, αυτό το χάλι, ας πούμε. Διότι είχα πέρα μια εξαντικειμένου συγκριτική αντιπαράθεση. Ναι, είναι σαν να κλέβουμε εκκλησία. Κοίταξε, παλιότερα. Από μόνο του δεν είναι. Θέλω να πω ότι δεν το κατασκευάζει κανείς. Όχι, όχι. Υπήρχαν δύο εικόνες. Τα προηγούμενα χρόνια, θυμάμαι εγώ κάθε φορά που ο εκάστοτε πρωθυπουργός έκανε ανακοινώσεις, σαν χθες στη ΔΕΘ, γινόταν μετά πόλεμος ανακοινώσεων. Αντιπολίτευση. Τώρα βγήκε μια ανακοίνωση για την τιμή των όπλων. Για την τιμή των όπλων. Όχι, είπε ο Κασελάκης, είναι μέτρα χωρίς έμπνευση. Ναι, ρε παιδί μου, πάντως, ναι, αλλά σκεφτόμουν το εξής, επειδή και οι δύο είστε παλιοί. Αυτό το παλιό να το κόψουμε όμως κάποια στιγμή. Καλό είναι. Το καλό κρασί είναι αυτό που ρημάζει. Γριά κότα κλπ. Αρκεί να μην ξυνήσει, πάμε μου. Όχι. Αρκεί να μην ξυνήσει. Για πάμε. Λοιπόν, υπάρχουν δύο ιστορικές στιγμές στη ΔΕΘ όπου έγιναν μεγάλες ζημιές. Mm-hmm. Η μία ήταν με τα λεφτά υπάρχουν του 9. Γιώργου, ναι. Και η άλλη ήταν με το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Τι θέλω λεφτά να πω. Υπάρχουν βέβαια, δόθηκε άλλη ερμηνεία. Δεν καλά, έχει σημασία. Αλλά όμως αυτό έμεινε. Πού οδήγησε αυτό? Ναι, καλά, λέω, λοιπόν, δεν το συζητάμε. Επειδή νομίζω ότι όλοι ξεχνάμε ότι βγήκε ο Γιώργος και έδωσε επίδομα αλληλεγγύης την άλλη μέρα. Και πήγε, ναι, και πήγε ο Παπακοσταντίνος στο πρώτο Eurogroup και δεν έδει κανείς εδώ. Ναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι έχει περάσει ο καιρός για όλους μας, όπου περιμένουμε μετά από μία ΔΕΘ να ξυπνήσουμε όλοι πλούσιοι. Ναι. Αυτό έχει τελειώσει το παράδειγμα. Έχει τελειώσει και δεν επανέρχεται κιόλας. Και ευτυχώς, εγώ θα έλεγα. Και ευτυχώς. Δεν επανέρχεται. Άρα, εγώ να σας πω τι είδα και τι δεν είδα χθες, mm-hmm, το οποίο το θεωρώ σημαντικό, μιας και μιλάμε για τη ΔΕΘ. Τα είπαμε τα μέτρα. Σας λέω μόνο ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα και ένα σχεδιασμό το κάθε Υπουργείο να εξειδικεύσει, να κάνει φραγκοδίφραγκα αυτά τα οποία είπε ο Υπουργός. Ναι, θα γίνουμε στην εβδομάδα. Θα γίνουμε στην εβδομάδα. Τη ζαχαρά, δηλαδή, και τα λοιπά. Από όσους ακούσανε, πιστεύεις ότι καταλάβανε όλοι? Όχι. Τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο είπε ο Μητσοτάκης? Λέω λοιπόν, εγώ δεν είδα λαϊκισμό. Δεν είδες? Λαϊκισμό. Δεν είδα λαζονία. Δεν είδα αυτή την τάση ωρεοποίησης που βλέπαμε τις προηγούμενες μέρες από διάφορους υπουργούς. Αλλά από την άλλη δεν παραδέχτηκε ότι υπάρχει κόπωση της δεύτερης τετραετίας. Αυτό είναι μύθος, είπε. Είπε ότι είναι μύθος. Ναι. Γιατί από ό,τι πληροφορούμε εγώ, αυτή η κυβέρνηση και το σχέδιο το οποίο ανέπτυξε, και το λέγαμε και χθες, ότι μην το δούμε μεμονωμένα, είναι ενταγμένο σε ένα τριετές πλάνο. Χίλιες ημέρες. Ναι, το οποίο από ό,τι φαντάζομαι το απόγευμα θα πει ότι θα διεκδικήσει τρίτη τριετία. Φαντάζομαι ότι θα το πει. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Ναι, ότι θα είναι ξανά υποψήφιος, δηλαδή. Ναι, θα διεκδικήσει μια τρίτη τριετία. Γιατί υπήρχε κανείς που σκεφτόταν ότι θα διεκδικήσει. Είχαν βγει κάποια σενάρια. Δεν πέστε στην Ευρώπη. Λέγανε Ευρώπη ή αυτά. Υπήρξαν και υπάρχουν διάφορα σενάρια. Έτσι. Τώρα, από την άλλη, το θέμα είναι ποιος έρχεται μετά. Αυτό τώρα είναι μια άλλη κουβέντα. Κάτσε να φτάσουμε εκεί. Πώς θα φτάσουμε, πού θα είμαστε. Όρθιοι, γονατιστοί, ξαπλωμένοι. Θα τα δούμε αυτά. Λοιπόν, από την άλλη, υπήρξε ένα σχέδιο μελετημένο, με συνέχεια, με συνεκτικότητα. Δεν λέω ότι είναι κανένα σχέδιο το οποίο το 17 θα μας κάνει να ξυπνήσουμε στη γη της επαγγελίας. Το 27. Το 27, ναι. Αλλά, από την άλλη, είναι κάτι που έχει αρχή, μέση και τέλος. Ήταν μετρημένος, δεν μπήκε σε μια διαδικασία παροχολογίας, ας πούμε, και καλά τώρα, μπήκε λίγο. Κάτι. 45 μέτρα ανακοίνωση, τώρα πίσω από τα άλλο πίσω, ακούγει ο άλλος, λέει, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, είκοσι. Αυτά τα 45 μέτρα που λες, ναι, είναι γύρω στο 1,5. Εκεί είναι. Περίμενε. Ήτανε να είναι λιγότερα, να είναι 1,2, 1,1. Με τις διαπραγματεύσεις που λέγαμε και χθες, που ναι, την τελευταία στιγμή που γίνανε, έφτασε στο 1,5. Το θέμα είναι, οδηγεί αυτό το πράγμα κάπου? Αυτό θα κριθεί στην πράξη. Γιατί άλλο να λες ότι θα κάνω μια μεταρρύθμιση και άλλο να την κάνεις τη μεταρρύθμιση. Για να μετρηθείς το αποτέλεσμα. Ακριβώς. Έτσι, στην πράξη δηλαδή. Ακριβώς. Αυτό είπε και χθες ο Μητσοτάκης. Μάλιστα. Λοιπόν, ο ένας πυλώνας είναι αυτός. Ο άλλος πυλώνας είναι η αξιωματική αντιπολίτευση.
η οποία χθες πήγε πάρα πολύ ωραία. Ρε παιδιά, πραγματικά έχω μείνει κάγκελο. Αλήθεια το λέω. Δηλαδή... Και οι ίδιοι έχουν μείνει κάγκελο. Και ναι, τα ίδια τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που βλέπουν όλη αυτή την κατάσταση στο κόμμα τους. Γιατί είναι απογοήτευση. Είναι απογοήτευση και είναι διαλυτικό φαινόμενο. Καταρχήν, τι έγινε χθες. Γίνανε δύο πράγματα, τα οποία εγώ τα θεωρώ σημαντικά εν ώψη και της σημερινής ψηφοφορίας. Το ότι αυτή η πλειοψηφία των 122 με τους 84, τους 86, συγγνώμη, δεν ήταν 90, οι τέσσερις ψηφίσανε παρόν. Ναι. Το οποίο δεν ξέρεις τι σημαίνει το παρόν σε μια μυστική ψηφοφορία. Το ότι τελικά επελέγει η μυστική ψηφοφορία συνιστά καταδηγούν που δεν ήθελε ο μια πρώτη ήττα. Φυσικά δεν το ήθελε. Ναι. Φυσικά δεν ήθελε το ήθελε. Ήθελε διαναχείας. Μα έγινε μάχη. Για να γίνεται και η πίεση. Αναβλήθηκε τρεις φορές η ώρα της ψηφοφορίας για να φτάσουν εκεί. Αυτή είναι μια πρώτη ήττα. Το δεύτερο συμπέρασμα, το οποίο λίγο να παρακολουθούσες, και εγώ παρακολούθησα αρκετά. Αναρωτιέμαι, υπάρχει τρόπος αυτοί οι άνθρωποι, όποιος και να κερδίσει, ό,τι και να γίνει, να μην είναι μετά μαζί. Δεν θα είναι δύσκολο πολύ. Έως ακατόρθωτο, Μπάμπη. Γιατί ψυχικά έχουν διαραγεί οι σχέσεις πια, έτσι, δεν υφίσταται. Εκεί είναι το κρίσιμο σημείο. Γιατί πολιτικές διαφορές ακούσατε. Εντάξει. Ακούσατε καμία πολιτική αντιπαράθεση το Α σχέδιο απέναντι στο Β σχέδιο? Όχι. Ποιος είναι υπονομευτής? Ο Τσακωμός γινόταν περισσότερο και για την διαδικασία. Ποιος είναι διαπλεκόμενος? Τα ρέκλα μου που είχε μαχαίρια. Μπράβο. Το lifestyle το δικό σου με τους ροφούς και με τα. Με τις στολές και με τις μηχανές, όχι το δικό σου που βγάζεις τον άντρα σου στο μπαλκόνι. Αυτά ήταν. Περιμένατε ποτέ να χρησιμοποιήσει ο Κασελάκης ορολογία Σαμαρά? Όχι, αλήθεια. Η αντρική σχολή. Είσαι αντρική σχολή που είπε. Ναι. Αυτό είναι σαμαρική φράση. Θυμάστε ποτέ είχε υποθεί. Λοιπόν, συμβαίνουν πράγματα τα οποία ακόμα και εμείς που είμαστε μέσα στο ρεπορτάζ και ξέρουμε και το χώρο και τους ανθρώπους. Μένει κάγκελο πραγματικά, γιατί είναι κατάντια αυτό το πράγμα. Ναι, δεν ξέρω τώρα. Τελικά νομίζω πάντως ότι όποιος θα μείνει αυτός που έχει τη σφαγίδα. Να σου το πω εγώ αλλιώς. Μικρή μεγάλη πιστεύω. Όσο... Δεν ξέρω τι θα γίνει, ναι, στην ψηφοφορία. Και να μην την πάρουν, Μπάμπη μου, οι άλλοι, όταν είναι αν πάει 125-130. Εκεί θα... Πάλι υπάρχει εκεί πρόβλημα. Θα μα εκεί θα πάει. Πάλι υπάρχει πρόβλημα. Είπανε 84. Κάτσε να μας τα πει ο Αντώνης, μωρέ. Ο Αντώνης ο Γκιοκάς, ναι, που παρακολουθεί ο άνθρωπος χθες όλη ώρα, όλη τη μέρα ήταν Αντώνη, εκεί. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα, αλλά να δούμε πώς ακριβώς θα πάει, διότι αν δεχτούμε υποθετικά πάντα, ότι όσοι υπερψήφισαν την ψηφοφορία με κάλπη, δηλαδή 122 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, είναι υπέρ του της πρώτης μορφής σε βάρος του Στέφανου Κασελάκη, τότε νομίζω ότι οι αμφισβητήσεις του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ξεκινούν από μια πολύ καλή βάση για να μπορέσουμε να πετύχουμε τον μαγικό αριθμό που στην προκειμένη περίπτωση είναι το 148, για να έχουν την απόλυτη πλειοψηφία και να μπορέσουν να εκτρονίσουν τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ από τη θέση του. Γιατί το λέω αυτό? Διότι αρχικά υπάρχουν πάρα πολλές απουσίες από το χώρο της Κεντρικής Επιτροπής. Είναι πάρα πολλά τα μέλη του οργάνου τα οποία δεν έχουν τη συνεδρία. 85 είναι. Τι λείπανε, ρε παιδί μου, οι Κασελακικοί λείπανε, οι αντιπολιτευόμενοι λείπανε. Λείπανε πολλοί πασοκογενείς. Πασοκογενείς. Βεβαίως. Λοιπόν, από τα 300 μέλη υπάρχουν 5 που έχουν παραιτηθεί. Το όργανο πρέπει να έχει αυτή τη στιγμή 295 μέλη και δεν έχουν αντικατασταθεί. Ναι. Έλειπαν, απουσίασαν αρκετοί οι οποίοι βρίσκονταν και είναι κυρίως συνδικαλιστικά στελέχη στις συγκεντρώσεις στις ΔΕΘ ακριβώς, Δημήτρη. Και από εκεί και πέρα υπήρχε κόσμος που ήταν άρρωστος, υπάρχει κόσμος που έχει αποστασιοποιηθεί εντελώς. Δεν έχει παραιτηθεί αυτό το όργανο. Ο Τεμπονέρας ήταν, ναι. Όχι. Ο κύριος Τεμπονέρας, ο κύριος Κοτσακάς και ο κύριος Χαριτσιώκας που αποτελούν μια ομάδα. Δεν ήταν. Ο Τσιώκας και ο Κοτσακάς δεν ήταν και να προσέλθουν. Ναι. Σήμερα θα είναι... Όχι. Μαζεύει, μάλιστα, ο Τεμπονέρας μαζεύει ένα κείμενο, ναι, με υπογραφές. Ακούω ότι χθες το βράδυ έχει ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια να πιστούν ένθεκα κήθεν απόντες να πάνε να ψηφίσουν. Που θα βοηθήσουν τον Κασελάκη, εννοείς, ή τον ένα ή τον άλλο. Κάνουν κινητοποίηση. Σου λέει αυτός αν ήταν εδώ θα μας ψήφιζε, αλλά δεν έρχεται. Ναι.
Λοιπόν, υπάρχει όμως ένα παράδοξο εδώ. Δεν είναι ότι. Ένα παράδοξο είδες εσείς όλο αυτό το όχι, πράγμα. Είναι όλα παράδοξα. Τώρα, βιώνουμε τον τελευταίο ένα χρόνο στο ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ, είναι σχεδόν όλα παράδοξα. Έτσι. Εγώ θα μείνω σε ένα παράδοξο. Ποιο είναι αυτό? Ότι θα γίνει ψηφοφορία με κάλπη για τους παρόντες και όσοι έχουν δηλώσει 30, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος τον αριθμό, στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής, τα οποία απουσίαζαν χθες για τους λόγους που είπαμε, θα ψηφίσουν τηλεφωνικά. Άρα στην πραγματικότητα θα είναι φανερή ψηφοφορία. Αυτή είναι ΔΕΘ. Συν κάτι που έχουν κορονοϊό, είναι τέτοια πράγματα. Ναι, ναι. Κορονοϊό, κάποιο άνθρωπο που έχουν κάποιοι άνθρωποι που αυτό το τηλεφωνικά ναι. Λοιπόν θα ψηφίσει φανερά βέβαια. Το τηλέφωνο φανερά θα το ακούνε δύο. Το τηλέφωνο θα το ακούνε δύο. Το σύνολο της εφορευτικής. Φαντάζομαι. Άρα φανερή. Ωραία, θα ψηφίσουν οι 30 φανερά και οι 270 κρυφά. Τι δεν καταλαβαίνεις. Υβριδικό είναι το σύστημα. Πολλά δεν καταλαβαίνω. Πολλά, ναι, ναι. Πολλά. Παιδιά, είναι, ναι, είναι λίγο. Να σε ρωτήσω κάτι, βέβαια. Ξέρετε όμω ποιο είναι αυτό το θέμα. Εγώ πάντω στον Κασελάκη χθες είδα την ομιλία του, τον εθαύμασα. Εσύ δηλαδή, επικοινωνιακά. Και απάντησε. Επικοινωνιακά. Σε όλα πάντα. Έχει χάρισμα ο Κασελάκης επικοινωνιακά. Σε όλα πάντα. Αλλά τσίτωσε και τη φωνή απέναντι στους αμφισβητήρες. Ήταν καλή ομιλία για εκεί που απευθυνόταν. Ναι. Ήταν δομημένη. Για τους του. Ακριβώς. Για την ομάδα του. Αλλά αντικειμενικά ήταν διχαστική. Αντικειμενικά. Μα θέλει. Μα θέλει να τους διώξει. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή χρειάζονται 148 για να περάσει η πρόταση μορφής. Είναι πάρα πολύ πιθανό, λένε κάποιοι, ότι το 148 μπορεί να μην το πιάσουν. Να είναι 146, 145 ξέρω εγώ. Και οι άλλοι να πάρουν 130 κάτι. Εκεί θα έχουμε ένα ακόμα πιο παράδοξο. Δεν θα περάσει η πρόταση μορφής, και η πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής θα είναι κατά του Κασελάκη. Ναι. Και θα είναι το δεύτερο όργανο που χάνει ο κύριος Κασελάκης μέσα σε λίγες μέρες. Μην ξεχνάμε ότι στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή δεν απολαμβάνει καν τις εμπιστοσύνες της κοινοβουλευτικής του ομάδας. Το οποίο από εκεί ξεκίνησε στην πραγματικότητα και τόσο εντόνω το τελευταίο διαστήμα. Λοιπόν, τι ώρα θα ξέρουμε σήμερα? Κατά τη μία θα ολοκληρωθεί η ψηφοφορία. Είναι 270 άνθρωποι. Πιστεύω ότι μέχρι 1,5. Α, νωρίτερα. Αισιόδοξο είσαι. Εντάξει, είμαι και τρεις. Βέβαια, κάναν λάθος στην καταμέτρηση με 33 ανθρώπους στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εγώ θα θυμάσαι. Λοιπόν, καλημέρα. Αντώνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Μπάμπη, ευχαριστούμε θερμώς. Θα τα πούμε την άλλη Σαββατοκύριακο σε νέο πολιτικό σκηνικό. Σε νέο πραγματικά. Έτσι που πάω χρόνος είναι πυκνός. Είπα κάτι χθες, το οποίο έχω την εντύπωση ότι ισχυροποιείται μετά από αυτές τις εξελίξεις. Ότι. Ότι μπορεί να μην γίνει συνέδριο. Ναι, ναι, ναι. Φαντάζει πιο κοντά είναι, αυτό το σενάριο. Είναι πιο κοντά. Μπορεί να μην γίνει συνέδριο. Να έχουν υπάρξει εξελίξεις στο ενδιάμεσο που να οδηγήσουν στο να μην γίνει συνέδριο. Δεν το θεωρώ 100% για να είμαστε ρεαλιστές και σοβαροί. Όμως, αλλά βλέπω ότι αυξάνονται. Σε λίγο θα έχουμε και το πολιτικό μας τραπέζι εδώ με τους εκλεκτούς καλεσμένους από τα τρία πολιτικά κόμματα και από τον ΣΥΡΙΖΑ ξεχωριστά την κυρία Κασιμάτη. Ζηλέψατε που δεν είναι σε ΘΕΔΕΘ. Εντάξει, ωραία ήταν. Μετά από 20 χρόνια γίνεται συνήθεια. Το χορτάσαμε. Σε καλές εποχές, έτσι. Ο Καμπουράκης έχει περάσει. Είχε και ενδιαφέρον τεράστιο. Και μαζί δηλαδή. Έχει περάσει καλές εποχές. Εγώ έχω δει. Όταν λέμε καλές. Η νύχτα ήταν καλύτερα από τη μέρα. Έχω δει ΔΕΘ που ο Σιμίτης ως πρωθυπουργός τότε ήταν στα κάτω του, πολύ κάτω του, και δεν είχε πατήσει ψυχή ζώσα. Και έχω δει και ΔΕΘ που ήταν όλη η Θεσσαλονίκη. Αυτή η ΔΕΘ που λες είχε το μεγαλύτερο πακέτο που εξαγγέλθηκε ποτέ. Και μετά από ένα χρόνο έχασε. Έτσι ακριβώς. Παρέδωσε το Γιώργο μετά από κάνα δύο μήνες. Δεν έχασε. Λοιπόν, παρέδωσε για να χάσει ο άλλος. Διάλειμμα και ερχόμαστε.